Και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι Σάββατο, 8 Ιουνίου, και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Να δείξουν μηδενική ανοχή σε συμπεριφορέ ξένε προ την αριστερά, κάλεσε ο Αλέξη Τσίπρα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή κεντρική επιτροπή του κόμματο, στέλνοντα παράλληλα μήνυμα συστράτευση εν ώψη των επικείμενων εθνικών εκλογών. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη Ελλάδα που μα αξίζει, σημείωσε από την μεριά του ο Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Ρόδο, όπου συναντήθηκε με φορεί, επιχειρηματίε και κατοίκου του νησιού. Αυστηρό μήνυμα προ τελέχη και υποψήφιου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Λέξη Τσίπρα στη χθεσινή κλειστή κεντρική επιτροπή του κόμματο, μία μέρα μετά τι δηλώσει τη Τασία Χριστοδουλοπούλου και το σάλο που προέκυψε με τι μετατάξει υπαλλήλων στη Βουλή. Όλοι οφείλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί με του εαυτού μα, δείχνοντα μηδενική ανοχή σε συμπεριφορέ που είναι ξένε στι αρχέ και τι αξίε του ΣΥΡΙΖΑ και τη αριστερά. Σύμφωνα με κομματικέ πηγέ, στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργό απίφθινε μήνυμα συστράτευση και αισιοδοξία για την νίκη στι εκλογέ, τόνισε ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό και κάλεσε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθούν συλλογικά και με αυτοπεποίθηση. Στο επίκεντρο τη μάχη των εκλογών θα πρέπει να μπει η προγραμματική συζήτηση σε κάθε τομέα. Να αναδειχθεί τι παραλάβαμε το 2015 σε συνθήκε ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή και τι υλοποιήσαμε. Θα πρέπει να καταθέσουμε το δικό μα σχέδιο για την επόμενη μέρα, ώστε οι πολίτε να μπορούν να συγκρίνουν τα προγράμματα τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο, ο Αλέξη Τσίπρα προανήγγειλε την ανανέωση των ψηφοδελτίων με νέου αλλά και με πρόσωπα από τον κεντρό χώρο. Τη Δευτέρα το απόγευμα αναμένεται να παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που σύμφωνα με πληροφορίε θα δίνει βάρο στη μεσαία τάξη. Ναι. ένα συνολικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεδιπλώνει ένα πολιτικό και οικονομικό τετράπτυχο, το οποίο mm. προηγουμένω προσπάθησα να σα περιγράψω, mm. δηλαδή νέε και καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία με αυξήσει μισθών. Δεύτερον, δικαιότερη φορολογία και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Επίση, ισχυρό κοινωνικό κράτος και κοινωνική ασφάλεια. Μήνυμα ενότητα έστειλε από τη Ρόδο ο κυριάκο Μητσοτάκη, από όπου ξεκίνησε η διήμερη περιοδία του στα Δωδεκάνησα. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία συναντήθηκε με τον επανεκλεγέντα Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και με τον νεοκλεγέντα Δήμαρχο Ρόδου και αφού του συνεχάρη, του διαβεβαίωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι κοντά στο θεσμό τη τοπική αυτοδιοίκηση. Εντύπωση έκανε στον κυριάκο Μητσοτάκη ένα υποστηρικτή του κόμματο ο οποίο είχε χτυπήσει τα τουάζ το σύμβολο τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη Ελλάδα που μα αξίζει, είπε μεταξύ άλλων ο κ έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Ένα σχέδιο από το οποίο δεν περισσεύει κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα. Γι' αυτό και το μήνυμά μου εδώ πέρα από τη Ρόδο είναι ένα μήνυμα ενότητας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Και την επόμενη μέρα ενωμένοι θα προχωρήσουμε μπροστά, διότι ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη Ελλάδα που μας αξίζει. Αντιπροσωπεία του κινήματο αλλαγή με επικεφαλή στη φόβη γεννηματά επισκέφθηκε το κέντρο τη Αθήνα, όπου συνομίλησε με περαστικού και καταστηματάρχε. Η πρόεδρο του Κινάλ τόνισε πω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει πλήρωσαν ακριβά τι πολιτικέ τη κυβέρνηση. Οι μικρομεσαίε ελληνικέ επιχειρήσει πλήρωσαν ακριβά τι πολιτικέ και τι δεσμεύσει Τσίπρα. Χρειάζονται στήριξη και όχι προεκλογικέ παροχέ εξαγορά. Εμείς με το σχέδιο Ελλάδα ενισχύουμε τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με μειώσεις στους φόρους και με κίνητρα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά με πραγματικές 120 δόσεις για τις οφειλές στην εφορία. Το ΚΚΕ ε είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Δήλωσε ο Γενικό Γραμματέα του κόμματο Δημήτρη Κουτσουμπά. Σε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αύριο, για παράδειγμα, όπω λένε, δεν ξέρω αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, έστω και με κάποιου συνεταίρου που θα βρει, μπορεί να είναι αντιπολίτευση ο Βαρουβάκη, μπορεί να είναι αντιπολίτευση η Ελληνική Λύση και ο Βελόπουλο, μπορεί να είναι αντιπολίτευση το Κινάλ Πασόκ τη κυρία Γεννηματά με όλα αυτά τα προβλήματα και με όλη αυτή κυρίω την πολιτική που έχει. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανέβει το θερμόμετρο τη προεκλογική περίοδου, αφού το πρωί τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργό θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία για να του ζητήσει και τυπικά τη διάλυση τη Βουλή. Αυτά γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Εν τω μεταξύ, η οικονομία έχει βρεθεί για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο τη πολιτική αντιπαράθεση. Οι συστάσει τη Κομισιόν, η επόμενη μέρα σε φορολογία και ασφαλιστικό, ανεβάζουν το θερμόμετρο πριν από τι εκλογέ του Ιουλίου. Τα όσα ακούγονται προκαλούν ανησυχία σε φορολογούμενου και ασφαλισμένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το Υπουργείο Εργασία σήμερα διέψευσε δημοσίευμα που έκανε λόγο για τρύπα 242 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Εκτό συνόρων, μακριά από του τριγμού τη πολιτική σύγκρουση οι ελληνικοί τίτλοι πέτυχαν νέα ιστορικά ρεκόρ, καθώς εκτιμάται ότι το επόμενο έτος η χώρα θα μπει σε επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης. Το πάρτι συνεχίζεται στην αγορά ομολόγων με την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς να υποχωρεί έως και το 2,82% καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό, με την απόδοση του πενταετούς να διολυσταίνει στο 1,667%. Πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για απίστευτο φαινόμενο να υπάρχει τέτοια βελτίωση στους τίτλους μιας χώρας που δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, ενώ βρίσκεται ακόμη σε ενισχυμένη εποπτεία από τους θεσμούς. Οι ελληνικοί τίτλοι φαίνεται να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς δίνουν καλές αποδόσεις, δηλαδή ευκαιρία για Κέρδος, ενώ παράλληλα δεν συνοδεύονται από του ανάλογου κινδύνου. Η απόδοση του πρώτου δεκαετού ομολόγου από τότε που ξέσπασε η ελληνική κρίση τον περασμένο Μάρτιο έγινε με επιτόκιο 3,9%. Τώρα εκτιμάται ότι οι ελληνικοί τίτλοι θα δεχθούν ακόμη μεγαλύτερε εισρωέ κεφαλαίων αν μέσα στου επόμενου μήνε επιταχυνθεί η πορεία τη αξιολόγησή του προ την επενδυτική βαθμίδα που στην ουσία ξεκλειδώνει την ένταξή του σε πιθανή αναβίωση του προγράμματο ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα στο εσωτερικό κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράτηση παράθεση εν των εθνικών εκλογών. Στο επίκεντρο, για ακόμη μια φορά, βρίσκεται η οικονομία και οι συστάσει από την Κομισιόν. Για τρία συνεχή χρόνια μα λέγανε η Κομισιόν. Ναι. και το Δουνουτού ότι δεν θα φτάσουμε στο στόχο. Και τι μας αναγκάζανε να κάνουμε, να περιμένουμε στο τέλος του χρόνου να δούμε τι είναι το υπερπλεώνασμα που μας κατηγορούσε εδώ η αντιπολίτευση και να το ξοδέψουμε στο τέλος με μέρισμα. Αυτό είναι κακή μακροοικονομική πολιτική. Ποια είναι τα σπασμένα του Σέριζα. Η οικονομία μα για πρώτη φορά είναι τακτοποιημένη. Καλώ βγήκε Την ο Πρωθυπουργό για να χτυπήσει ένα καμπανάκι, μάλλον μία καμπάνα. Mm. Διότι εδώ πέρα αρχίζει και χτίζεται ένα αφήγημα ότι δεν πάει καλά η οικονομία μα. Mm. Παρόλο που άνοδο στι εξαγωγέ, αύξηση στην απασχόληση, μείωση τη ανεργία, αύξηση στο λιανικό εμπόριο, όλοι οι δείκτε έχουν μπει στη θετική τροχιά, παρόλο που η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αρχίσει και επιβραδύνει. Το όφελος είναι δεδομένο. Ε, 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 είναι, είναι ξεκάθαρο ότι όταν έχεις αυτούς τους δύο συντελεστές, τελικά ε, η αγορά ωφελείται και ο καταναλωτής ωφελείται. Η Το κύριε. φάρμακο έτσι κι αλλιώς είναι ένα προϊόν στο οποίο υπάρχει ρυθμιζόμενη τιμή από το κράτος και πρόθεσή μας έτσι κι αλλιώς δεν είναι να αυξηθούν οι τιμές των φαρμάκων. Τη ΔΕΗ ειδικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες άμεσες κινήσεις σωτηρίας. Λέω εγώ mm -hmm. ότι στρατηγικός επενδυτής στη ΔΕΗ όπως είναι σήμερα η κατάσταση δεν θα βρεθεί. Από το 2015 που αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι θεσμοί ουδέποτε έθεσαν ζήτημα απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Ουδέποτε. Υπήρχε στα χαρτιά της προηγούμενης κυβέρνησης, υπήρχε ως εκκρεμότητα ε, της πέμπτης αξιολόγησης και σήμερα που έχουμε υποτίθεται οριστικά κλείσει τον κύκλο των μνημονίων, σήμερα που έχουμε επαναφέρει τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, σήμερα έρχονται ορισμένοι κύκλοι από την Ευρώπη και ξαναθέτουν ζήτημα απολύσεων συμβασιούχων στο δημόσιο. Από το Υπουργείο Εργασία, απαντώντα σε ρεπορτάζ που αναφέρεται σε τρύπα 242 εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, επισημαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν αποτυπώνει την αληθή εικόνα τη εκτέλεση του προπολογισμού του ενιαίου φορέα κοινωνική ασφάλιση. Ο ΕΦΚΑ έχει δώσει παράταση στην προθεσμία υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, γεγονό που οδηγεί στην εμφάνιση υστέρηση εσόδων στο πρώτο τετράμινο του 2019, τα οποία θα συμπληρωθούν τον επόμενο μήνα. Στο πρώτο τετράμινο του έτους, ο ΕΦΚΑ έχει κάνει σημαντικά μεγαλύτερες επιδόσεις από τις πράξεις υπέρ τρίτων, οι οποίες επίσης θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Κατά συνέπεια από την οδό στα δύο τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία τρύπα στα οικονομικά του ΕΦΚΑ. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση για την οικονομία. Και τώρα είχαμε πρώτο θέμα το πολιτικό και μετά την οικονομία, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από τι εκλογέ και οι τόνοι έχουν ανέβει. Αν δεν είχαμε εκλογέ, το έχουμε ξαναπεί αυτό από αυτό το δελτίο, στα πρώτα θέματα θα ήταν πάντα οι κινήσει τη Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κλιμάκωση τη τουρκική προκλητικότητα και οι θέσει τη Ελλάδα για την αποφυγή αδιεξόδου βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνάντηση του Υπουργού Εθνική Άμυνα Ευάγγελου Αποστολάκη με τον Αμερικανό ομόλογό του Πάτριξ Σάναχαν στην Ουάσιντον. Την ίδια στιγμή, νέο προκλητικό δημοσίευμα τη τουρκική εφημερίδα Γενή Σαφάκ προειδοποιεί για πιθανό χτύπημα υπεριαλιστών Μέσω Κύπρου. Η πρόοδο τη αμυντική συνεργασία Ελλάδα-Ηνωμένων αλλά και η κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων του Υπουργού Εθνική Άμυνα Ευάγγελου Αποστολάκη με τον Αμερικανό ομολογό του Πάτρικ Σάναχαν στο Πεντάγωνο, καθώ και με Αμερικανού αξιωματούχου κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή του στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Αναφερόμενο στο ρόλο τη Τουρκία, ο κ. Σάναχαν χαρακτήρισε επικίνδυνε και αντιεπαγγελματικέ τι ενέργειε τη γείτονο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. <Δεβαια> Από την πλευρά του, ο κύριος Αποστολάκη ζήτησε τη συμβολή της Ουάσιγκτον προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και κυρίως να αποφευχθεί πιθανό ενδεχόμενο δημιουργία στρατηγικού αδιεξόδου. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική πλευρά ανέδειξε τι προσπάθειε που καταβάλει η χώρα μα για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων εντό του πλαισίου μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή αισθειών ένταση κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Οι σχέσει μα, η στρατηγική μα σχέση είναι σε άριστο και σε εξαιρετικό επίπεδο. Του είπα βέβαια για τι ανησυχίε μα και τι θέσει μα για όλα τα θέματα, όπω επίση το ίδιο έκανε και σε όλου. Τους Συνομιλητέ μου τι προηγούμενε μέρε, η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδα και των ΗΠΑ. Στην προκλητικότητα τη γείτονο, αναφέρθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα στο Sky, τονίζοντα τη σημασία οι Έλληνε να μείνουν ενωμένοι απέναντι σε ένα πρόβλημα που ολοένα μεγενθύνεται. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ κοντά μα, υπάρχουν προκλήσει οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Εγώ έχω ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτή τη δουλειά, όπως ξέρετε. Έχω ζήσει προκλήσεις της Τουρκίας, πολλές. Δεν είχε φτάσει ποτέ η Τουρκία στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Δεν είχαν γίνει ποτέ τόσες δηλώσεις για αποφυγή κρίσεως όπως γίνονται σήμερα. Άρα αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, οφείλουμε εμείς οι Έλληνες να είμαστε όλοι μία γροθιά. Την ίδια στιγμή, σε νέο προκλητικό τη δημοσίευμα, σενάρια για χτύπημα των υπεριαλιστών στην Τουρκία Μέσω Κύπρου, βλέπει η φιλοερντογανική εφημερίδα Γεννή Σαφάκ, προειδοποιώντας ότι για να αποτραπούν αυτά τα σχέδια, πρέπει η Τουρκία να κερδίσει πρώτα πολιτισμικά την Κύπρο και τους Τουρκοκύπριους. Τώρα μαζί μα στο στούντιο είναι ο καλό συνάδελφο Γιάννη Αντίπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώ σε βρήκα, Λοιπόν, και έχουμε, είδαμε πάρα πολλά και το τελευταίο είναι αυτό τη τουρκική προκλητικότητα. Ακούσαμε και την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι δεν έχει φτάσει ποτέ η Τουρκία στο σημείο που έχει φτάσει τώρα. Ναι, δεν νομίζω ότι σε αυτό έχει δίκιο. Mm. Δεν, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι τόσο απεσιόδοξη η πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία έχει πολλές φορές κοκκινήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχει πολλές φορές αμφισβητήσει την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Ε, βέβαια υπάρχει κάτι το οποίο διαχωρίζει την συγκεκριμένη περίοδο από οποιαδήποτε άλλη πριν. Και αυτό είναι ότι η Κύπρος σε αντίθεση με την Ελλάδα ασκείται κυριαρχικά τις δικαιώματα, κάνει έρευνες, έχει μάλιστα δώσει τα λεγόμενα οικόπεδα σε Αμερικανικέ, Ιταλικές και Γαλλικέ εταιρείε, κάνουν γεωτρήσεις, υπάρχουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα και άρα η Τουρκία εδώ πέρα έχει κάτι συγκεκριμένο να ζητήσει. Και αυτό που έχει να ζητήσει είναι ποσοστό από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο τη ε, Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, ε, αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι οι Κύπροι έχουν ένα ξεκάθαρο σχέδιο για την αξιοποίηση των ε, φυσικών τους ε, πόρων. Εμπλέκονται πολύ μεγάλες εταιρείες ε, από τις μεγαλύτερες ε, του χώρου, όπως είπες και από την Αμερική και από την ε, Γαλλία. Και βλέπουμε εδώ πέρα να έχει δημιουργηθεί ένα περίεργο σκηνικό. Γιατί? Γιατί και η Τουρκία βρίσκεται σε μια περίεργη φάση με τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, μπορεί και να... Και αυτό να... να παίξει ρόλο. Κωνσ, όχι, μπορεί οπωσδήποτε, Κωνσταντίνα. Έχεις πολύ, πολύ... καλά που το δεδομένου ότι. Στι 31 Ιουλίου, λύγει το τελεσίγραφο τη Ουάσιγκτον στην Άγκυρα mm -hmm. ε, να μην δεχθεί, να μην αγοράσει του s 400 Οι οποίοι ειδήσω τον παρόντο θα είναι στραμμένοι προ την ε, Κύπρο. Ε, άρα λοιπόν, και έστειλε και πακέτο πίσω μερικού ε, Τούρκου ε, πιλότου που ήταν εκεί για την εκπαίδευση στα F35. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ε, μια ψύχρημη διπλωματία μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι η Ελλάδα, σε μια δύσκολη γειτονιά που είναι, να μην ξεχνά, είδα και τον κύριο Αποστολάκη, να μην ξεχνά και τι ένοπλε δυνάμει τη. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να γυρίσουμε στο πολιτικό, γιατί πιστεύω αυτό είναι το θέμα των ημερών. Είμαστε προεκλογών. Λέγω εκλογών, ναι. ναι. Και ακούσαμε και έντονη κριτική για τα περιμετατάξεων, για, για την βροχή τροπολογιών τη τελευταία στιγμή. Πώ το αξιολογεί αυτό, Κωνσταντίνε, ε, το έχουμε ξαναπεί στα δελτία σου ότι δυστυχώ ο ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε τι προσδοκίε των πολιτών που το στήριξαν. Γιατί αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν ο κύριο Βούτσι, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, είναι ότι οι πολίτε του έφεραν για να μην κάνουν ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι. Mm -hmm. Του έφεραν επειδή είχαν κουραστεί από τα γαλάζια και τα πράσινα παιδιά. Είχαν κουραστεί να αλλάζουν οι διοικήσει, οι εργαζόμενοι, οι μετακλητοί, απλά και μόνο επειδή άλλαζαν οι κυβερνήσει. Και δυστυχώ, όπω δείχνουν και τα στοιχεία, ε, ακολούθησαν την ίδια τακτική και δυστυχώ και, και με έναν τρόπο που δείχνουν στον Κωνσταντίνο ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι έκαναν και κάτι κακό. Δηλαδή, ξέθαψαν μια διάταξη του κύριου Τραγάκη πριν από 15 χρόνια. Γι' αυτό ήρθε η αριστερά για να ξεθάψει τον τραγάκι 15 χρόνια μετά μια διάταξη που έδινε τη δυνατότητα μετατάξεων. Δεν μπορώ να νομίζω. Ειλικρινά ε, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα κοστίσει πολύ ακριβά στον ε, ΣΥΡΙΖΑ και θα έπρεπε τα στελέχη του να δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται τι ακριβώ κάνουν. Ακούσαμε πάντω στο ρεπορτάζ των Πρωθυπουργών να είναι ξεκάθαρο για το τι είναι και τι δεν είναι μέσα στο, στο χαρακτήρα τη αριστερά. Πάντω θα ήταν εκτό από το να τα λέει να τα κάνει κιόλα. Μάλιστα. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι το κλίμα πολλωμένο. Δηλαδή βλέπουμε να βολέ κατέρωθεν. Ε, μέσα σε όλα αυτά είναι και η οικονομία. Η οικονομία νομίζω ποτέ δεν λείπει από το επίκεντρο τη πολιτική αντιπαράθεση και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύει ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση και αν θέλει όλη αυτή η κουβέντα, Α, έχετε τρύπα στον ΕΦΚΑ, δεν έχετε τρύπα στον ΕΦΚΑ, έχετε χαλάσει τα πλεονάσματα, Α, υπάρχουν υπερπλεονάσματα. Όλο αυτό μπορεί να φέρει αβεβαιότητα και να έχει αρνητικέ επιπτώσει στην οικονομία. Ούτω ή άλλω αβεβαιότητα φέρνουν οι εκλογέ. ε, Ούτω ή άλλω αρνητικέ επιπτώσει φέρνουν, έχουν ήδη φέρει οι προεκλογικέ παροχέ των ευρωεκλογών. Σε κάθε περίπτωση όμω, Κωνσταντίνε, η ελληνική οικονομία είναι ρηχή οικονομία. Δεν έχει δομές, βαριά βιομηχανία, σύνθετες διαδικασίες. Είναι ως επιτοπλίστων στον πρωτογενή τομέα και στις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Η καινούρια κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές της 7 η Ιουλίου ή θα κάνει το αυτονόητο να μειώσει τους φόρους για να απελευθερώσει την παραγωγικότητα των Ελλήνων ή θα συνεχίσουμε να γράφουμε χιλιόμετρα και χρόνια στα έτη των μνημονίων. 10 χρόνια στα μνημόνια είναι πολλά. Δεν έχει διορθωθεί ούτε ένα πρόβλημα από αυτά που είχαμε. Ο δημόσιο τομέα παραμένει αντιπαραγωγικό. Η οικονομία δεν λειτουργεί. επενδύσεις επενδύσει δεν γίνονται. Η γραφειοκρατία παραμένει. Άρα λοιπόν, το μόνο που έχει να κάνει όποιο έρθει είναι να μειώσει του φόρου, να μειώσει τη γραφειοκρατία. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσει, κατά τη γνώμη μου, στη δημιουργικότητα των Ελλήνων. Ναι, κρατώ αυτό που είπε ότι η ελληνική οικονομία είναι μια ρηχή οικονομία και ότι αλλάζει εύκολα ανάλογα με τι. Παίρνει φωτιά εύκολα. Ακριβώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε στη συνάδελφο Δήμητρα Βυθοπούλου να μα παρουσιάσει τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου. Δήμητρα, καλησπέρα με την ξεκινά... πρώτη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Ξεκινάμε λοιπόν την ανάγνωση των Κυριακάτικων πρωτοσέλιδων με την Κυριακάτικη Κόντρα νιου. Αποκάλυψη, η λίστε σε ολόκληρη τη χώρα, όλα τα ονόματα των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Ποιου φέρνει, ποιου κόβει ο Κυριάκο, αλλάζουν ή όχι οι ισορροπίες στο κόμμα, υπάρχει ανανέωση. Και οργισμένο τηλεφώνημα Τσίπρα σε βούτσι, ο Πρωθυπουργό σχεδόν μόνο του υπερασπίζεται το ηθικό πλεονέκτημα. Οι λόγοι τη δυσαρέσκεια για τον πρόεδρο τη Βουλή, Εκτό ψηφοδελτίων η Τασία Χριστοδουλοπούλου, οι αυστηρέ συστάσει σε υποψήφιου βουλευτέ και μέλη του κόμματο. Εκλογέ 7η Ιουλίου, ο μαγικό αριθμό που δίνει αυτοδυναμία. Τα παράδοξα του εκλογικού συστήματο και οι επιδιώξει των κομμάτων. Και κυβέρνηση, οι εκλογέ είναι η μάχη για να σωθούν τα θετικά μέτρα για του πολλού. Βρυξέλλε και Μητσοτάκη αναπολούν τη λιτότητα του 2011 χτύπημα κατά του δολαρίου από τους Ασιάτες. Η Μαλαισία προτείνει τη δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου των Ασιατικών κρατών στα πρότυπα της Ευρωζώνης. Και το μεγάλο στίχημα της Φόφης και το μέλλον του Κινάλ. Κρίση με Βενιζέλο στο παραπέντε των εκλογών. Θερμό επεισόδιο. Η τουρκική προκλητικότητα στην Κύπρο προκαλεί τεράστια αμερικανική ανησυχία. Η Ευάγγελο από τη ΣΥΠΑ, ο Ευάγγελο Αποστολάκη, με από τη ΣΥΠΑ, προειδοποιεί για του κινδύνου στο Αιγαίο και την Κύπρο. Και συνεντεύξει Γιώργο Κουμουτσάκο, Πάνο Ρήγα. Προχωράμε στο παρόν τη Κυριακή. Ο Τσίπρα αύριο στον πρόεδρο τη Δημοκρατία για εκλογέ στι 7 Ιουλίου. Τελευταία ζαριά. Με όπλο την πόλωση και πακέτο εξαγγελιών για 500.000 θέσει εργασία. Υπουργοί αρνήθηκαν να είναι υποψήφοι. Τέταρτη ήττα, οι πιο φαρμακεροί στα Θαραλέα του Μάκη κουρί στον βωμό των διορισμών από το παράθυρο της Βουλής, έθαψαν το ηθικό πλεονέκτημα. Πάμε για σύγκρουση. Το Μαξίμου καλεί τον Παυλόπουλο να υπογράψει το διάταγμα, με άρθρο του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Το δίλημα του Μιτσοτάκη στις εκλογές, αυτοδυναμία ή ακυβερνησία... Και την περίοδο 2015-2019, κατά 54,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ταμεία. Τι είπε ο Παυλόπουλος στον Τραμπ, «Κάρολος, έχω την Ελλάδα στην καρδιά μου». Βασίλης Κορκίδης, «Τα ζουν γάμο στη μεσαία τάξη η πολιτική, αλλά κανείς δεν την παντρεύεται. Στους μικρομεσαίους ο ένας πτώχευσε και ο άλλος φτώχινε». Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις δωρεάν πολιτικές διαφημίσεις και βαθιά λαβωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ όπου στην κάλπες χάνει το παρόν της Κυριακής και προχωράμε στην εφημερίδα Real News που κεντρικό της θέμα έχει αυστηρό μήνυμα από το Βερολίνο τηρήστε όσα συμφωνήσαμε». Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών καλεί την Ελλάδα να μην θέσει σε κίνδυνο το στόχο του πρωτογενού πλεονάσματο και επισημαίνει ότι ο στόχο του 3,5% δεν έχει αλλάξει και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλεί την Αθήνα με αναστολή των μέτρων ελάφρυνση του ελληνικού χρέου και με πάγωμα τη επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ασφυξία σε 10 μέτωπα για την ελληνική οικονομία. Και ποια νέα ονόματα κλειδώνουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Μάρκο Μίρσνικ, Διευθυντή Πιστοληπτική Αξιολόγηση τη Standard Poor's για την Ευρώπη, οι αποφάσει τη νέα κυβέρνηση βαρόμετρο για τι ξένε επενδύσει. Σκάνδαλο: 100 πυροσβεστικά σαπίζουν σε αμαξοστάσιο στα μέγαρα. Τι καταγγέλει στη Ρία, ο πρόεδρο τη Ελεκτική Επιτροπή τη Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματο όλα τα σενάρια της αυτοδυναμίας, κορυφαίοι αναλυτές εκτιμούν υπό ποιες προϋποθέσεις θα προκύψει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του πρώτου κόμματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Κλειδί το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός βουλής. Και μου είπε να θάψω το αυτοκίνητο και έφυγε για τα Σκόπια. Τα ψέματα που έλεγε στους αστυνομικούς μέχρι την τελευταία στιγμή ο δολοφόνος του Δημήτρη Γρεκού. Πρώτα τη σκότωσαν, τώρα αμαυρώνουν και τη μνήμη τη στο ξέσπασμα τη μητέρα τη αντικοχαμένη φοιτήτρια Λίνα Κοεμτζή. Και προχωράμε στην εφημερίδα. Πρώτο θέμα. Γίνεται τη τασία, διόριζα, βλέπουμε εδώ. Α, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πρωτοθέμα, όρια διορισμών με δικούς του και άγρια ρουσφέτια σε ολιγάρχες. Φόρτωσαν το δημόσιο με 30.000 συριζέους συμβασιούχους, 10.000 τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με κόστος για την τσέπη μα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. 48% επιπλέον συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου 2014-2018, βλέπουμε εδώ και το σχετικό διάγραμμα, προσέλαβαν στη Βουλή συνεργάτες της Δούρου, της Κουντουρά, του Χαρίτσι και του Ηλιόπουλου. Με υπογραφή Τσίπρα, τέσσερις μετατάξεις στο Πρωθυπουργικό Γραφείο του επόμενου. Εκεί που λιαζόταν, βρήκε κάποιες γνωριμίες. Και προσοχή, ο Βαρουφάκη δαγκώνει, αλλά αυτή τη φορά τον Τζίπρα. Παίρνει κατευθείαν ποσοστό από παλιού ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από απολυτήκ νέου και απειλεί τον Πρωθυπουργό στο αντίπαλο αριστερό δέο στη Βουλή. Στο μυθικό Πασά για 12 εκατομμύρια ευρώ, μετά το Σκορπιό, πωλείται και το Αλεμαγκού Σιμίκονο. Ξαφνική βουτιά στον τουρισμό, πτώση το Μάιο κατά 20% στις πληρότητες με υποτονικό ξεκίνημα και ο Ιούνιος. Οι ξενοδόχοι το αποδίδουν στο άνοιγμα των αγορών και στις φθηνές τιμές σε Τουρκία, Αίγυπτο και Μαρόκο. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα Καθημερινή, εβδομάδα παθών για ΣΥΡΙΖΑ, φόβη νέα δημοκρατίας για την 8η Ιουλίου, κινδυνολογία και υψηλή τόνη Τσίπρα, προγραμματικός λόγος μιτσοτάκι. Νέο ποινικό κώδικας, Ποι, ποιου ευνοούν οι αλλαγέ. Και δεν αποκλείω νέα ήμια ένα άρθρο του Κώστα Σιμίτη. Το δύσκολο επάγγελμα του φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνε με μια πολύ δυνατή φωτογραφία. Έλληνε και ξένοι φωτογράφοι με δραστηριότητα στα πιο καυτά σημεία του πλανήτη, όπω η Γάζα που βλέπουμε εδώ, μεταφέρουν εικόνε του κόσμου μα και όσα συμβαίνουν γύρω μα μέσα από σειρά εκθέσεων στο πρώτο Athens Photo World. Και το τολμηρό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία για το περιβάλλον, τα απορρίμματα και ο πολεοδομικός εξορθολογισμό. Γενοκτονία των ποντίων, νέα στοιχεία στο φω, ο ιστορικό Μπένι Μόρι μιλάει στην καθημερινή. Αρχίζουν ξανά οι πληστηριασμοί, τέλος το μορατόριο και ε, ο κύριος Μπουτάρη, ο Γιάννη Μπουτάρη, άνεμο εξωστρέφεια πια στην Θεσσαλονίκη. Διακοπές με ήλιο, θάλασσα και Instagram στα ελληνικά νησιά. Και σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Ιταλία, ο ρόλο του Σαλβίνη. Προχωράμε στην εφημερίδα Το Βήμα. Από την Τασία στον Ιβάν. Είναι το κεντρικό, ο κεντρικό τίτλο τη εφημερίδα Βήμα. Σκανδαλώδει τροπολογίε και ρουσφέτια τη τελευταία ώρα. Κλείνουν λογαριασμού, βολεύουν ημετέρου και χαρίζουν πρόστιμα σε φίλου επιχειρηματίε. Κατακραυγή από την κοινωνία και ταραχή στου βουλευτέ που βλέπουν να χάνουν την έδρα του. Έτοιμο το πρώτο νομοσχέδιο, κράτος.gr, το σχέδιο Μητσοτάκη για το νέο δημόσιο. Κινάλ, η επόμενη μέρα, όλο το παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε στη ρήξη γεννηματά Βενιζέλου. Πυρουέτες, εφιάλτης Τσίπρα, στον δρόμο με τις νερατζιές. Και προχωράμε στην εφημερίδα «Το Έθνος». Ανατροπή στις μεγάλες δίκες φέρνει ο νέος ποινικό κώδικας. Πώς επηρεάζονται οι υποθέσεις των Ζήμενς, Νοβάρτης, χρυσή αυγή Πρώτον Μπάνκ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οι αλλαγέ για του καταχραστέ του Δημοσίου, βροχή τα αιτήματα αναβολών. Η γενιά των Σαραντάριδων, τα όπλα Τσίπρα Μητσοτάκι, αφιέρωμα, και έκλεβαν καρτιέ και διαμάντια, αδυναμία στα πανάκριβα Λουμπουτάν και στα κοσμήματα είχε η Σπύρα που χτυπούσε βίλε ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Θάνατο στην κάλυμνο, η οικογένεια του Νίκου ζητά να ανοίξει πάλι ο φάκελο, και ταινία για το λαϊκόπόπι οι χρυσέ πίστε στο 90 στη Μεγάλη Οθόνη. Η 11χρονη Ιρανή μιλά στο έθνο. Πρόκειται για ένα παιδί θαύμα, στο οποίο κάνει αναφορά και αφιέρωμα το έθνο, με IQ υψηλότερο του Αϊνστάιν. Και προχωράμε στην επόμενη εφημερίδα, Κωνσταντίνε, mm -hmm. στον Ελεύθερο Τύπο τη Κυριακή. Κλειδωμένα αναδρομικά 10 μηνών στι συντάξει. Ο λογαριασμό για την επόμενη κυβέρνηση και τα ποσά για του δικαιούχου. Επιστροφέ των παράνομων μειώσεων για το διάστημα Ιουνίου του 15 Μαου του 2016. Τι ισχύει για τι διεκδικήσει των 42 μηνών. Αναλυτικό πίνακα με τα αναδρομικά ανάλογα με το ύψο των αποδοχών για όλα τα ταμεία. Τα σενάρια για αποπληρωμή σε 36 έω 60 δόσεις. Παρά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατείας, ανοιχτό το θέμα επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Λιγότερα Υπουργεία, ψηφιακό δημόσιο, μειώσει φόρων, τα πρώτα νομοσχέδια τη Νέα Δημοκρατία και το νέο κράτο. Το παρασκήνιο τη μονομαχία Φόφη Βενιζέλου στον πράσινο ήλιο. Και το βέρτιγκο του Τσίπρα και η σφαγή για μια θέση στη Βουλή. Έκτακτε προεκλογικέ επιχορηγήσει μοιράζει ο Βασιλιάδη και οδηγό για τι Πανελλαδικέ, τα ακροστρελά και μυστικά. Συμμορία ανηλίκων ληστών με μαχαίρια στο κέντρο τη Αθήνα, οι συλλήψει και οι διαρρήξει στα νότια προάστια. Και η τραγωδία στο μάτι αναβιώνει τώρα πια στα δικαστήρια, αγωγή 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για το ζευγάρι που απάνθρακώθηκε αγκαλιασμένο. Προχωράμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Συλλογικά και με αυτοπεποίθηση. Αύριο παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον Αλέξη Τσίπρα. Συστράτευση για τη μάχη τη 7η Ιουλίου. Και φάκελο συντάξει. Όταν οι λύκοι υποδίονται τα πρόβατα, 12 μειώσεις και 45 δισεκατομμύρια ευρώ ή απώλειες για τους συνταξιούχους την περίοδο 2010-2014. Τα fake news και η μαύρη προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας για δίθεν 21 μειώσεις το 2015. Σταύρο Αραχοβίτη, Υπουργό Γεωργία, η Δημιουργία Αγροτική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι δέσμευσή μα και αποχαιρετισμό στο Θεόδωρο Μαλικιώση οι γυναίκε στου δρόμου ενάντια στου βιασμού και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και το Ελντοράντο τη Υγεία στο στόχαστρο των πολιεθνικών τα εσύ όλου του κόσμου. Κωνσταντίνε, εδώ να αναφέρουμε, είπα προηγουμένω ότι αύριο παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται μιλάμε πάντα για τη Δευτέρα. Βέβαια, σου παρουσιάζουμε τον Κυριακάτικο τύπο. Ακριβώ. Προχωράμε λοιπόν στην εφημερίδα Νέα Σελίδα. Επαναφέρουν non-stop λιτότητα. Άνοιξε η όρεξη των δανειστών. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Νέα Σελίδα, αμετανόητο και αιμονικό το ευρωιερατείο παρά την επίτευξη των στόχων. Κινδυνεύουν τα μέτρα ελάφρυνσης μετά τις 120 δόσεις και τη 13η σύνταξη, τώρα στο στόχαστρο και η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Γνώμη, οι νεοφιλελεύθεροι σωτήρες αποθρασύνονται και κίνδυνος για την πόλη μνημείο, τα κρουαζιερόπλια πολιορκούν την Βενετία. ΣΥΡΙΖΑ, πρόγραμμα τετραετία, βιέ, κρυφέ δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία. Οικονομία, οι business που δεν υδρώνουν από τι κάλπε. Και ο Ευάγγελο Βενιζέλο αυτή τη φορά σκόνταψε. Η διαδρομή, οι συγκρούσει και τα μελλοντικά του σχέδια. Κάρολο Επαυλόπουλο, έχω την Ελλάδα στην καρδιά μου. Γιώργο Μπαριώτα και Όλγα Γεροβασίλη μιλούν στη Νέα Σελίδα. Και πάμε λίγο πιο πάνω, Αθήνα, η επιστροφή του εμποράκου. Ο τουρισμό ξαναφέρνει ζωή στι γειτονιέ τη πρωτεύουσα. Οικονομία και εκλογέ, πόσο η τσέπη επηρεάζει την ψήφο. Και προχωράμε στην εφημερίδα Documento. Αποκάλυψη, πραξ... πραξικοπήματα και βατερλό. Πώ έριξε το Γιώργο Παπανδρέου, πώ μεθόδευσε το PSI, πώ τον έφαγε η φόφη. Αναφέρεται φυσικά στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και το κοκτέιλ της Νέας Δημοκρατίας και Δέλτα Νιτάφ και Τρας. νεοφιλελεύθερη ομάδα στον πυρήνα, πολιτικό τηλεοπτικό Τρας αλλά καρατζαφέρι στη βιτρίνα. Επιχείρηση μετάλλαξης, σιγή Δίος Κυριάκου για πρέσπες, οικονομία και απολύσεις. Κίνα, που βρίσκονται οι ηγέτες της εξέγερσης της Τιέν Αν Μεν. 25 χρόνια απουσία, ο πολιτικός Μάνος Χατζηδάκης μέσα από τη μουσική του στο σινεμά. Και πάμε πιο πάνω, Νόμος του κράτους φυλακή για όποιον κρύβει εφημερίδες. ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερις πυλώνες του νέου προγράμματος Τσίπρα. Προχωράμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ο Αλέξης στο δωμάτιο πανικού. Εικόνα ακέφαλου κόμματο ο ΣΥΡΙΖΑ όπου ισχύει το σώζονε αυτόν σωθήτο. Ο Πρωθυπουργό αδυνατεί να ελέγξει τα στελέχη του σε κατάσταση διάλυση η κυβέρνηση. Βασίλη Κικίλια και ο Ευάγγελο που νόμιζε ότι θα γινόταν Βενιζέλο και κατέληξε στα αζήτητα. Κρίστο σταϊκούρα, η αλήθεια δεν έχει καμία σχέση με όσα λέει ο Τσίπρα. Και προχωράμε στην εφημερίδα Μακεδονία, με την οποία και θα τελειώσουμε, Κωνσταντίνε. Mm -hmm. Ο καθή και τα όπλα του ανεβάζουν θερμοκρασία εν ώψη τη 7η Ιουλίου. Έντονε διεργασίε για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, σε, περδίν, σε περιδίνηση το μαξίμου, χαμηλού τόνους διατηρεί ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης. Οι εκλογές σε ονόματα και αριθμούς βρείτε όλα τα ονόματα των νέων εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων στους 14 Δήμου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, λοιπόν, Δήμητρα Βυθοπούλου, θα σου δώσουμε τώρα λίγο χρόνο για να προετοιμαστεί να ανοίξει εφημερίδε, γιατί θα επιστρέψουμε σε σένα σε λίγο που θα μα παρουσιάσει τα πιο ενδιαφέροντα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου τύπου. Να επιστρέψουμε τώρα στο στούντιο 1, εδώ πέρα που είμαστε με τον Γιάννη Αντίπα. Έχω κρατήσει δύο πρωτοσέλιδα τα οποία θεωρώ έχουν κάτι το Δύο ειδήσει πολύ σημαντικέ. Το ένα είναι της Real, τη Real, τηρήστε τη συμφωνία. Και το άλλο είναι από το πρώτο θέμα, προσοχή ο Βαρουφάκη Δαγκόνη. Θα ε, ήθελα το σχολιάσω. Το ρεπορτάζ αυτό. του Δημήτρη του Παγαδάκη ε, θεωρώ ότι αποτυπώνει μια καινούργια πραγματικότητα στο πολιτικό μα σύστημα. Ο Γιάννη Βαρουφάκη κατάφερε ουσιαστικά να κάνει την μεγάλη επιστροφή. Έκανε το πρώτο βήμα, έφτασε στην πηγή, δεν ήπια νερό Κωνσταντίνε στι ευρωεκλογέ. Είναι όμω οι δημοσκοπήσει δείχνουν βέβαιη την είσοδό του στη Βουλή στι εκλογέ τη 7η Ιουλίου και έχω την αίσθηση ότι στο ποσοστό μπορεί να μα εκπλήξει και άλλο. Γιατί η λαϊκή ενότητα δεν κατεβαίνει, το 060 του Παναγιώτη Λαφαζάνη και του Δημήτρη Στρατούλη θα πρέπει να αναζητήσει Μία άλλη οδό έκφραση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πιέζεται προκειμένου να συμμετέχει και αυτή σε έναν κοινό συνδυασμό με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ενδέχεται λοιπόν να έχουμε εξελίξει λεγο... στη λεγόμενη αντιμνημονιακή αριστερά, ε, η οποία κατέβηκε πολυδιασπασμένη στι ευρωεκλογέ και δεν κατάφερε να εκλέξει η ευρωβουλευτή. Η, ε, η Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό όμω στι εθνικέ εκλογέ μπορούν να ξεπεράσουν του εγωισμούς, να κατέβουν όλοι μαζί. Και όχι απλώ να είναι στη Βουλή, αλλά να είναι και με ένα ποσοστό και με έναν αριθμό βουλευτών που θα καταστήσουν την αντιμνημονιακή αριστερά, τη συνεπή αριστερά, αυτή που έκανε αυτά που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε ο Τσίπρα το 2015, ε, υπολογίσιμη δύναμη στη Βουλή. Βέβαια, ο κ. Βαρουφάκη είναι νέο παλιό πρωταγωνιστή τη πολιτική ζωή. Δηλαδή, όπω και να το κάνουμε, φέρει και ευθύνη για τα θετικά ή τα αρνητικά που είδαμε το 2015. Προφανώ. Ε, αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένω το μέσο ψηφοφόρο. Ε, Γι' αυτό και ε, ήταν στο 3% και όχι στο 30%. Μα, λοιπόν. Ε, είναι λογικό. Ο κόσμο, η πλειοψηφία των Ελλήνων Κωνσταντίνε, δεν θέλει την σύγκρουση με την Ευρώπη. Απλώ αυτό το κατάλαβε αργά η μνημονιακή αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Και φόρτωσε στη χώρα 80 δισεκατομμύρια. Και βεβαίω πολύ μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά. Είχε ο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίο βεβαίω έχει και τη δική του θεωρία. Απευθύνεται και σε νέου ανθρώπου οι οποίοι έχουν κουραστεί από την συστημική μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται να κάνει ένα γκέλ. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μάλιστα. Σίγουρα θα δούμε πάρα πολλά εν ώψη των εκλογών. Θα βγουν και δημοσκοπίες. Αλλά τώρα θέλω να σε ρωτήσω και να το συνδέσουμε και με το πρώτο το δημοσίευμα της Real News. Τυρίστε όσα συμφωνήσαμε. Αυστηρό μήνυμα από το Βερολίνο. Ε, όλες αυτές οι αλλαγές που είδαμε στο δημοσιονομικό μείγμα, ας το πούμε οι ελαφρύνσεις για παράδειγμα, ε, ενδέχεται να μας ε, οδηγήσουν σε τροχιά σύγκρουσης με τους θεσμούς και τους δανειστές. Προσωπικά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Mm. Θεωρώ ότι εντάξει οι δανειστές τώρα φωνάζουν για να μην ξεφύγει η κυβέρνηση, να μην πάμε σε, και σε λογική τσοβόλα εδώ στα όλα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση και να διαταραχθούν οι σχέσει τον Ιούνιο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο αυτό το καταλαβαίνουν και οι Βρυξέλλες το καταλαβαίνει και το Βερολίνο τόση ανοχή έχουν δείξει και στο Λονδίνο που μπαίνει βγαίνει στην Ευρώπη δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα Η, Ιταλία, κάνουν. Είναι σε πολύ Η μοίρα. Ιταλία είναι σε χειρότερη μοίρα από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα δώσουν στου Έλληνε τη δυνατότητα να ψηφίσουν και στη συνέχεια είναι στα χέρια τη επόμενη κυβέρνηση το τι ακριβώ θα κάνει. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξεχνάμε ότι παρά τα όσε στάσει κάνουν, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να συντηρούν το success story όλο αυτό το αφήγημα. Το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εμεί θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και επιστρέψαμε με κεντρικό σύνθημα «Ο δρόμος έχει τη δική μας ιστορία» πραγματοποιείται στο Σύνταγμα το 15ο Athens Pride. Το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας είναι φέτος αφιερωμένο στον ακτιβιστή Ζάκ Κωστόπουλο που δολοφονήθηκε άγρια στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Athens Pride 2019, το 15ο φεστιβάλ Περιφάνεια τη Αθήνα, που με κεντρικό σύνθημα Ο δρόμο έχει τη δική μα ιστορία, πραγματοποιείται στην πλατεία Συντάγματο. Το φετινό φεστιβάλ Περιφάνεια είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, που δολοφονήθηκε άγρια στι 21 Σεπτεμβρίου 2018. Από νωρί το πρωί, πολύχρωμε σημαίε σχηματίζουν στο Σύνταγμα, με διάφορε δράσει να λαμβάνουν χώρα, ενώ πλήθο κόσμου δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή Αθήνας. Η παρέλαση ξεκίνησε λίγο μετά τι 6.30 το απόγευμα, ενώ θα ακολουθήσει πάρτι με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Το δικό του μήνυμα για το Athens Pride έδωσε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. Κάθε άνθρωπο δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλε τι ελευθερίε χωρί καμία απολύτω διάκριση. Ειδικότερα ω προ τη φυλή, το χρώμα, το φύλλο, τη γλώσσα, τι θρησκείε, τι πολιτικέ ή άλλε πεπιθήσει. Εμεί αυτό το δρόμο έχουμε επιλέξει. Τη συμμετοχή τη στο Athens Pride. 2019 ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντα ότι θα εκπροσωπηθεί από μέλη του τομέα κοινωνική αλληλεγγύη του κόμματο. Παράλληλα, η Φόφη με ανάρτησή τη στο Twitter, σημείωσε ότι το Athens Pride αποτελεί πλέον σημείο αναφορά για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τόνισε την ανάγκη για μια ανοιχτή κοινωνία που αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Την έμπρακτη στήριξή τη στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εξέφρασε και φέτο η Περιφέρεια Αττική, βάφοντα όλε τι διαβάσει περιμετρικά τη πλατεία συντάγματο στα χρώματα του στη Βάλη Περιφάνειας, ενώ και η Βουλή θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Μάλιστα, τώρα να επιστρέψουμε στη συνάδελφο Δήμητρα Βυθοπούλου για να ανοίξουμε τις εφημερίδες και να μας παρουσιάσει τα πιο ενδιαφέροντα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου. Δήμητρα, με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με την εφημερίδα Real News, Κωνσταντίνε. Έχουμε ανοίξει ήδη την εφημερίδα Real News. Και α, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην κόψη του ξηραφιού το ποσοστό των εκτός βουλής κρίνει την αυτοδυναμία. Σε θρίλερ για γερά νεύρα αναμένεται να εξελιχθεί το αν το πρώτο σε ψήφου κόμμα θα επιτύχει την απόλυτη πλειοψηφία. Η οριακή είσοδο ενό κόμματο στη Βουλή ή η αποτυχία ενό και μόνο κόμματο να ξεπεράσει το όριο του 3% θα κρίνει τα πάντα. Αναγωγή. Αν γινόταν αναγωγή του αποτελέσματο των ευρωεκλογών σε αποτέλεσμα εθνικών εκλογών, η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και με το 33,12% θα είχε αυτοδυναμία τουλάχιστον 155 εδρών. Και αυτό λόγω του υψηλότατου ποσοστού, 21%, των κομμάτων που δεν κατόρθωσαν να φτάσουν το 3%. Όπω και στι ευρωεκλογέ, έτσι και στι εθνικέ εκλογέ, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κόμματα που θα κινηθούν οριακά γύρω από το 3%. Mm -hmm. Και τώρα όχι η διαφορά, αλλά η αυτοδυναμία. Βλέπουμε εδώ έναν ενδεικτικό πίνακα. Αν δημιουργήσει, αναφέρει κάποιο έναν ενδεικτικό πίνακα, κάνοντα υποθετικέ ασκήσει ποσοστών του αθρίσματος των μικρότερων κομμάτων που ενδέχεται να μείνουν εκτό βουλή, υπολογίζει το ποσοστό που πρέπει να πάρει το πρώτο κόμμα για να διαθέτει την ελάχιστη αυτοδυναμία των 151 εδρών. Και βλέπουμε εδώ με κόκκινο χρώμα τα τα ποσοστά επί της 100 για την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος με 151 έδρες σε υποθετικά σενάρια και με μαύρο χρώμα τα κόμματα που μένουν εκτός βουλής σε ποσοστό πάλι επί της 100. Βλέπουμε ένα πρώτο σενάριο. Εντάξει, είναι πολλά τα σενάρια. Εντάξει, όποιος ενδιαφέρεται που θα αγοράσει τη Real News να κάτσει να τα μελετήσει. Ακριβώς, Κωνσταντίνε. Να προχωρήσουμε όμως και σε ένα δεύτερο θέμα πολύ ενδιαφέρον της εφημερίδας Real News που φιλοξενεί λίγο α, παρακάτω. Δώσε μου ένα λεπτάκι να πάμε στη σελίδα. Κρατάμε 23. ανοιχτό το κανάλι επικοινωνία. Ακριβώ. Ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, ο Ευάγγελο Αποστολάκη, ανησυχεί για τι ενέργειε τη Τουρκία, αλλά ελπίζει σε βαθμιά αποκλιμάκωση τη ένταση. Θετικά τα μηνύματα από τι ΗΠΑ. Ο Υπουργό Εθνική Άμυνα συμμετείχε ω κεντρικό ομιλητή στο 8ο ετήσιο συνέδριο EU and Foreign Policy Defense Forum 2019, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Uh, «Επενδύοντας τη μακροχρόνια φιλία μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αυξάνουμε τη δυναμική και τις νέες πτυχές των εξαιρετικών στρατιωτικών μας σχέσεων», δήλωσε ο κύριος Αποστολάκης. Και να προχωρήσουμε, Κωνσταντίνε, στην εφημερίδα «Πρώτο θέμα», που έχει ένα uh, ιδιαίτερα ενδιαφέρον uh, αφιέρωμα, «Η επόμενη μέρα στο Κινάλ, τι σημαίνει για τη φόφη η έξοδος Βενιζέλου». Αν οι πρώτε δημοσκοπήσεις μετά τι εκλογέ τη 26η Μαου επιβεβαιωθούν, τότε ο τρόπο που η Φόφη Γεννηματά χειρίστηκε την υποψηφιότητα Βενιζέλου πλήττει πρωτίστω την ίδια παρά τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ. Το κίνημα αλλαγή παραμένει στο ποσοστό που έλαβε στι ευρωεκλογέ, 7,7%, και δεν επωφελείται, όπω ήλπιζε, από την ήττα και τη βασίμω πιθανολογούμενη απομάκρυνση του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Τι σημαίνει λοιπόν για τη φόφη έξοδο Βενιζέλου μετά τη μάχη των ευρωεκλογών. Το κοινάλ ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη των εθνικών εκλογών τραυματισμένο. Καθώ η ρήξη του Προέδρου του με τον προκάτοχό τη στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται από στελέχη και ψηφοφόρου του κόμματο καταστροφική. Μάλιστα, και, και είναι ενδιαφέρον αυτό. Ε, μισό λεπτό, Δήμητρα, να επιστρέψουμε mm -hmm. εδώ στο στούντιο. Τι σημαίνει για τη φόφη η Βενιζέλου. Θέλω να ρωτήσω εσένα, Για Αντίπα. Ναι, νομίζω ότι κάποιε απαντήσει πολύ σημαντικέ δίνει ο Νίκο Φελέκη στο ρεπορτάζ του πρώτου θέματο. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να επισημάνω ε, είναι ότι είναι μια απόφαση υψηλού ρίσκου σε ένα χρονικό σημείο, Κωνσταντίνε που είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Δηλαδή, μία ημέρα το Σάββατο πριν τον δεύτερο κύκλο, δεύτερο γύρο των ε, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Το timing ε, περιπλέκει πολύ τα πράγματα. Ε, έχω την αίσθηση ότι αν η κυρία Γεννηματά ήθελε τη ρήξη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο θα την είχε μεθοδεύσει ή θα έπρεπε να την είχε μεθοδεύσει με διαφορετικό τρόπο στα συνέδρια που έγιναν για τη συγκρότηση ε, του κινήματος αλλαγής. Ε, η ρήξη λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές ενώ ουσιαστικά τις έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανόν να αποβεί μοιραία για το κίνημα αλλαγή καθώς μένει πολύ λίγος χρόνος για να εξηγήσει Μάλιστα. την πολιτική του. Σε κάθε περίπτωση, το αν, ποιο ο αντίκτυπο για το κίνημα αλλαγή θα φανεί στι. Υπάρχουν, δύο, υπάρχουν δύο θεωρίε, Κωνσταντίνε. Η μία είναι ότι οι, οι, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσουν στο κίνημα αλλαγή και η άλλη ότι οι ψηφοφόροι του κίνηματο αλλαγή θα πάνε προ τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε ποια θα επιβεβαιωθεί κοντά στου ψαλμού. Αλληλούια. Σε αυτό το σημείο, Γιάννη Αντίπαθο, να σα ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο απόψινό δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και Δήμητρα, επιστρέφουμε σε σένα. Mm -hmm. Να προχωρήσουμε, Κωνσταντίνε, σε μία ακόμη εφημερίδα, στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας μιλά για το κράχ του 2008, την ελληνική κρίση, τη χώρα του και την Ευρωζώνη. Έχει λοιπόν μία συνέντευξη του Μέρβιν Κίνγκ ο οποίος κάνει αναφορά λοιπόν και στην ελληνική κρίση. Ο Λόρδος Κίνγκ είναι δρυμή στην αποτίμηση της διαχείρισης της ελληνικής κρίσης. Αυτό που είναι αδιανόητο ισχυρίζεται είναι ότι η συλλογική προσπάθεια των Ευρωπαίων οδήγησε σε απώλεια ΑΕΠ στην Ελλάδα, μεγαλύτερη από αυτή τον ΙΠΑ στα χρόνια της μεγάλης ύφεση και σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση εισοδημάτων. Όταν ήμουν φοιτητή, αναφέρει, στα τέλη της δεκαετίας του 60, θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ποτέ ξανά. Ανεξαρτήτως αν έγινε εσκεμμένα ή όχι, είναι φρικτό αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Ε, περισσότερα βέβαια μπορούν να διαβάσουν οι τηλεθεατές μας στην εφημερίδα Καθημερινή. Βεβαίως. Για να προχωρήσουμε Κωνσταντίνε, στην εφημερίδα Το Βήμα, mm -hmm. οι συντηρητικοί ψάχνουν ηγέτη για την ακυβέρνητη Βρετανία. Πλήθος φιλόδοξων διαδόχων μετά την παρέτηση ΜΕΗ, ενώ ε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι όποιο και αν εκλεγεί, δεν θα μπορεί να αντέξει στην ηγεσία της χώρας Uh, βλέπουμε εδώ uh, πιθανούς uh, uh, διαδόχους της uh, κυρίας Τερέσα Μέη, Μπόρις Τζόνσον, Τζέρεμι Χάντ και Μάικλ Γκόουβ. Απροκάλυπτη uh, παρέμβαση από τον Ντόναλτ Τραμπ, ανάμειξη στα εσωτερικά μιας ξένης χώρας. Οι υποψηφιότητε για τη διαδοχή της Μέη θα κατατεθούν επ επισήμω uh, αύριο. Uh, κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 8 βουλευτών. Uh, τουλάχιστον οκτώ βουλευτών. Και ε... Δήμητρα να σου πω κάτι, σε κάθε περίπτωση όποιο έρθει ο επόμενος θα έχει να διαχειριστεί ένα ναρκοπέδιο, θα βρεθεί ανάμεσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως κάποιοι αναλυτέ βλέπουν και νέες παρατάσεις. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο Δήμητρα Βυθοπούλου θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να σα υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μα μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθεία είτε την ώρα που εσεί επιλέγετε και από τη σελίδα μα στο Facebook. Αυτέ ήταν οι ειδήσει τη ημέρα μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμεί σα ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σα, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστή. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο.